Είμαι στην ευχάριστη θέση να δώσω την καλημέρα μου στον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο της ΠαΕΡΑΚΛΗ, ζωντανά 12 και 5 εδώ, 5η 5 Μαρτίου πλέον, κύριε Σπύρο Παπαθανασάκη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιώργο. Πολλά συγχαρητήρια για την πρόκριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τώρα τα παιδιά τρώνε και έφυγα από τα παιδιά και πήγα περίπατο και είμαι τόσο πολύ χαρούμενος. Καταρχάς πείτε μου αν είστε καλά, γιατί ακούσαμε ότι δεχτήκατε και μία επίθεση. Υπήρχαν κάποιοι οπαδοί του Πανιωνίου που σας επιτέθηκαν. Τι ακριβώς έγινε εκεί στο τέλος? Είναι όλα καλά? Τίποτα, δεν τους αρέσει να χάνουν. Είχανε μεγάλο στόμα και δεν έγινε τίποτα. Α, απλά σας επιτέθηκαν με φραστικά, σας έβρισαν ή οτιδήποτε άλλο? Πήγανε να κάνουν κάτι, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μάλιστα. Είμαστε happy που κερδίσαμε, είμαστε happy που φέραμε χαρά στον κόσμο της Θεσσαλονίκης και όλες τις Ηρακλίδες. Αυτή είναι η μέρα μας, η νύχτα μας. Κύριε Παπαθανασάκη, πήρατε το αεροπλάνο μαζί με τη συνεργάτη σας, κάνατε όλα αυτά τα χιλιόμετρα, κάνατε όλες αυτές τις ώρες, γιατί θέλατε να είστε παρέα με τον κόσμο σήμερα στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Είδατε όλους αυτούς τους κόπους σας, τα χρήματά σας, τις θυσίες σας, τις προσπάθειές σας και εσάς και των συνεργατών σας σήμερα να γίνονται πράξη και να κάνετε έναν ολόκληρο λαό υπερήφανο. Ένα λαό που πριν 4 χρόνια ήταν στα χωράφια της Δέλτα Εθνικής και σήμερα είναι στις 4 καλύτερες ομάδες του κυπέλου. Και μέσα σε λίγους μήνες, με αυτά που φέρατε και με τον άνεμο αισιοδοξία στην ομάδα, ζείτε αυτό το βράδυ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θέλω πάρα πολύ να τελειώσουμε τη δουλειά που αρχινήσαμε. Έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια να κάνουμε τον κόσμο μας πολύ χαρούμενοι. Πώς το ζήσατε το μάτς? Περιγράψτε μας λίγο τις στιγμές εκεί, ειδικά στην παράταση, στα πέναλτι, την αγωνία που είχατε. Κάποιος μας φυλάει, Γιώργο. Κάποιος μας φυλάει. Πίστευα θα κερδίσουμε. Γιώργο. Ναι, σας ακούω. Είσαστε εκεί? Εδώ, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ακούσατε μήπως τη δήλωση του προπονητή σας όταν τελείωσε το παιχνίδι, την αναφορά σε εσάς που έκανε? Μάθατε τι είπε για εσάς? Όχι. Είπε όταν το ρώτησαν για εσάς, τέλος πάντων, όταν τελείωσε το παιχνίδι κτλ., ότι είστε η καλύτερη μεταγραφή του Ηρακλή. Τι εννοούσε? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ήμουν πολύ χαρούμενος που μπορούσα να μιλήσω με τον προπονητή πώς και τι πρέπει να κάνουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια μας, να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, είναι κύριος. Όμως αυτός είναι και όλα τα παιδιά και ο κόσμος που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν απίθανο να είναι τόσο μακριά και τώρα να είναι στους δρόμους να έρχονται πίσω. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Κύριε Παπαθανασάκη, μέχρι στιγμής έχετε κάνει πολλά και έχουν περάσει και πολλές δύσκολες στιγμές για σας, όπως η περίπτωση με τη FIFA, η αφαίρεση των 3 βαθμών, όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε τότε για να πάρετε τους βαθμούς πίσω. Βλέποντας και ζώντας αυτή τη μεγάλη μέρα για τον Ηρακλή, μέχρι πού θέλετε να φτάσετε ως πρόεδρος, ως μεγαλομέτοχος, ως ο άνθρωπος που έδωσε ανάσα σε αυτή την ομάδα, μέχρι πού θέλετε να πάτε? Μέχρι πού σταματούν τα όνειρά σας? Εγώ, Γιώργο, αυτό που θέλω να κάνω, και αύριο είμαι με τους δικηγόρους εδώ και τους λογιστές, να μπορούμε να, αυτό την κουβέντα πάντα τη λέω sustainable, να μπορεί η ομάδα να κρατηθεί του χρόνου σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια. Να είναι βιώσιμη, σταθερή, ναι. Πρέπει να είμαστε σταθεροί. Τα δύο πρώτα πράγματα, να παίζει η ομάδα και να παίζει ωραία ομάδα, τα έχουμε κάνει. Τώρα είναι το πιο δύσκολο και αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα. Να δώσω ζωή για πάντα σε αυτή την ομάδα μας. Θέλετε να δώσετε ζωή για πάντα. Το όνειρό σας ποιο είναι? Μέχρι πού μπορείτε να φανταστείτε τον Ηρακλή μαζί με σας?
και τον κόσμο φυσικά. Εγώ πιστεύω θα είμαστε πολύ καλή ομάδα μέσα σε 3 χρόνια και θα μας ακούσει όλη η Ευρώπη. Και όπως παίζουμε και όπως δουλεύουμε, δεν ξέρω να σας το πω στα ελληνικά, θα παλέψουμε ως την τελευταία breath, όταν αμνέας. Μέχρι την τελευταία ανάσα, ναι. Για την ομάδα μας. Είναι αλήθεια, γιατί το ακούσαμε από τον Λευτέρη Τζόγλου, ότι δώσατε πριν 20.000 ευρώ στα παιδιά για την πρόκριση? Πόσο είπατε? 20.000 ευρώ. Πολλά έβαλα, λίγα? Ήτανε 20.000. Ήταν έτσι? Όπως δεν μιλάμε για αυτά. Δεν είναι, τα παιδιά δεν παίζουν τα λεφτά. Πρόεδρε, έτσι όπως τη βλέπετε την ομάδα, μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους και στο πρωτάθλημα, στα play-offs και στο κύπελο? Δηλαδή, επειδή ο βασικός στόχος είναι η άνοδος, έτσι, κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο βασικός στόχος της ομάδας. Μπορεί, πηγαίνοντας προς το τέλος της χρονιάς, να ανταπεξέλθει και στα δύο? Πώς βλέπετε? Εγώ πιστεύω ένα πράγμα που είπα του προπονητή, τη δουλειά που έπρεπε να κάνεις, δεν την έκανες. Και μου λέει, τι λες κύριε Σπύρο? Του λέω, σου είπα ότι πρωτού αρχίσουμε έπρεπε να κερδίσεις 10 παιχνίδια χωρίς να χάσουμε. Μου λέει, όμως έχουμε κερδίσει 20. Και του λέω, τις ισοπαλίες, και γελάγαμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πιστεύω αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει με όποιον άνε στο ελληνικό φούτμπολ. Κόσμος φοβάται λίγο έξω από... Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Σήμερα είδαμε ένα διαιτητή που έδωσε ένα πέναντι που δεν ήταν ποτέ, που δεν έδωσε κόκκινη σε ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, που έδωσε κόκκινη στον Περόνε που δεν ήταν κόκκινη. Έχουμε δει φέτος, κύριε Πρόεδρε, 9 πέναλτι στα παιχνίδια πρωταθλήματος του Ηρακλή να μην τα δίνουν οι διαιτητές, και φαντάζομαι αυτά τα παρακολουθείτε και σας εκνευρίζουν. Μπορείτε να κάνετε κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα? Γιατί αν είναι κάτι που φοβάται ο κόσμος για τα play-off, είναι αυτό. Δεν φοβάται κάτι άλλο. Την ομάδα την εμπιστευόμαστε πάρα πολύ. Μπορείτε να κάνετε κάτι να σταματήσουν όλοι αυτοί οι διαιτητές να έρχονται και να κάνουν αυτά που κάνουν κόντρα στον Ηρακλή? Γιώργο. Ναι. Εγώ είμαι νέος εδώ στην Ελλάδα. Εγώ είμαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Εγώ μπορεί να κάνω κάτι αμέσως, όμως δεν θα το κάνω. Η ομάδα μας πρέπει να γίνεται γερή και δεν πρέπει να χρωστάμε σε κανέναν τίποτα. Και θα τα κερδίσουμε τα παιχνίδια. Όπως κερδίσαμε απόψε, ήταν λίγο δύσκολο, εμείς θα κερδίσουμε. Όμως θα είμαστε καθαροί. Θα κερδίσετε ακόμα και τους διαιτητές, όπως κάνετε σε όλα τα μάτς φέτος. Ναι, τι έγινε σήμερα? Το ίδιο έγινε. Εντάξει, έγινε το ίδιο. Μάθαμε κάτι. Είμαστε πιο γεροί να πάμε στα play-offs. Θα είμαστε πιο έτοιμοι. Θα γυρίσετε με το καλό αύριο? Πόσες μέρες θα μείνετε εδώ, Θεσσαλονίκη? Θα είμαι ως τις 14. 14 Μαρτίου, έτσι? Ναι. Υπάρχει πρόγραμμα, έχετε κάποια πράγματα που θέλετε να κάνετε? Παλιές οφειλές για πρώην ποδοσφαιριστές, για να συμπληρωθεί ο φάκελος, για την αδειοδότηση, για το license όπως λέτε, για να είναι όλα ok, για να μπορεί ο Ηρακλής του χρόνου, εφόσον ανέβει στην πρώτη εθνική, να μην έχει πρόβλημα με τέτοια ζητήματα. Έχετε τέτοια προγράμματα, τέτοιες συναντήσεις, συζητήσεις αυτές τις ημέρες που θα κάτσετε εδώ μέχρι 14 του μηνός? Η ομάδα πάει σιγά σιγά, δεν έχουμε ανέβει ακόμη, όμως εμείς είμαι εδώ. Και αύριο είμαι με τους λογιστές και τους δικηγόρους. Θα κάνουμε ό,τι μπορεί να είμαστε, τα χαρτιά μας να είναι καθαρά. Και να προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα, να πάρουμε, εγώ τη λέω license. Ναι, την άδεια, την άδεια. Και άμα δεν πάρουμε την άδεια, που δεν θέλω να το σκέφτομαι, εμείς έχουμε αρχινήσει τώρα και έχουμε μακάρι μικρούς παίκτες που μπορούν να παίξουν στο Super League και όπου να είναι, να είμαστε έτσι. Όπως κάνατε φέτος. Και κάνατε μια καλή ομάδα με πολλά παιδιά κάτω των 24, όπως κάνατε φέτος. Και θα είμαστε πιο γεροί, γιατί πρέπει να κάνουμε την ομάδα γρήγορη. Παίζουν τα παιδιά με την καρδιά τους, μας έχουν κάνει τον κόσμο μας
χαρούμενοι και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Πρόεδρε, δεν θα ρωτήσουμε τον προπονητή, θα ρωτήσουμε εσάς. Το μυστικό το φετινό της ομάδας ποιο είναι? Αλήθεια όμως να πείτε. Το μυστικό είναι, έχουμε character. Πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά? Χαρακτήρα. Έχουμε χαρακτήρα. Τα παιδιά είναι καλά, είναι καθαρά και παίζει ο ένας για τον άλλον. Θα παίξουν ομάδες που έχουν περισσότερο ταλέντο από εμάς. Έχουμε και εμείς πολύ ταλέντο, όμως θα παίξουμε παραπάνω ταλέντο. Αυτό που θα μας πάει εκεί που πρέπει να πάμε είναι ο χαρακτήρας της ομάδας και του προπονητή και όλους τους προπονητές και όλους την ομάδα, γιατρός, όλοι. Ξέρετε τι λένε οι παίκτες και ο προπονητής για το ποιο είναι το μυστικό? Ότι φέτος ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο. Δεν ασχολούνται για το αν είναι πληρωμένοι, δεν ασχολούνται πότε θα πάρουν τα χρήματά τους, δεν ασχολούνται για το αν υπάρχουν προβλήματα στη διοίκηση, στη Μίκρα, στην ΠΑΕ, στο γήπεδο, οπουδήποτε. Είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και ήρεμοι σε αυτό που κάνουν και ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο προπονητής, σας είπε σήμερα και σας χαρακτήρισε ότι είστε η καλύτερη μεταγραφή για τον Ηρακλή. Γιατί έχετε δώσει με τα χρήματά σας, φυσικά, πάνω απ' όλα, την ηρεμία σε αυτή την ομάδα. Τι να σου πω, τα λεφτά δεν αγοράζουν ομάδα. Δεν είναι το παν τα λεφτά? Όχι, δεν είναι. Έχω δει μεγάλες ομάδες και χάνουνε. Και ό,τι εκεί που δεν πρέπει να χάνουν πόντους. Και δεν είναι τα λεπτά. Είναι ο χαρακτήρας του κόσμου που είναι στην ομάδα και ο κόσμος που έχετε να τους υποστηρίξει. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαθανασάκη, και σας ευχαριστούμε που τέτοια ώρα, 12 και 20, είστε μαζί μας εδώ. Ξέρουμε ότι ζήσατε πολύ μεγάλη ένταση όπως όλος ο κόσμος. Το πρώτο πράγμα που κάνατε όταν έχασε το πέναλτι ο παίκτης του Πανιωνίου και το απέκρουσε ο Χουάντερσον, ποιο ήταν το πρώτο? Όταν απέκρουσε, τι πάνε να πεις τα ελληνικά? The last penalty of Πανιώνιος, when the player of Πανιώνιος lost the last penalty. What did you make this? Which was your reaction? Άμα ήμουν εγώ στο Ολυμπιακούς Αγώνες, θα κέλαγα, πήδησα πάνω, έπιασα τον ένα, δεν τον άλλο, δεν τον λαθήκαμε όλοι μας. Τρέχατε, τι κάνατε, πού πήγατε? πήγαμε straight up, πώς το λένε, σαν ρουκέτα. Δεν μιλάω καλά τα ελληνικά. Εντάξει, έτσι πιστεύω να κλείσουμε με αυτό που είπατε, πρόεδρε, ήταν ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Κι ας μην τα μιλάτε καλά τα ελληνικά, μια χαρά το είπατε. Πιο καλά και από Έλληνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και καλή διαμονή εδώ. Okay, thank you. Να είστε καλά.